Κοίτα, ο ύπνο μου είναι σχετικά λίγο. Ε, εξαρτάται πάντα από τη δουλειά. Έχει φορέ που ε, λόγω τη πίεση δεν τζιμάσαι. Μπορεί να θεωρηθεί και intro, δεν είναι. Με θα μπορούσε. Άντε, πάμε έτσι. Αλλά σήμερα. εμένα μου τυχαίνει ποτέ να... Πάμε έτσι σήμερα. Σήκη με. Καταλαβέ μου, πόσε ώρε εμπουτσέ. Φίλε, κοιμούμε on average 4 με έξι ώρες πλέον τα Σαββατοκύριακα από να ζούμε θόλιο παραπάνω. Ε, υπάρχει περίπτωση αν μπορούσα να λειτουργώ με 4 με 6 Εντάξει, Εξαρτάται από το daily life σου, από daily routine σου. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά εγώ πρόσεξα με αυτό μου δεν έχει το 7 ώρο, ας πούμε. Κάτω από 7 καταλαβαίνω ότι είμαι

όχι, όχι τόσο γλυόρα, έξι. Εξί. Προσπαθώ έτσι ας εγωστώ να έχω ρουτίνα τώρα με γυμναστική, με που τούτα. Και γυμναστική. Ναι, ένα μισό τον πρωί. Μετά τριάντα που το κακό. Μετά, προσωπικά σε μένα είναι, είναι τα θέματα κρίσης ηλικίας, <laughs> <ας πούμε>. <laughs> <laughs> απλά επειδή έπαιζα μάπα και μόλις σταμάτησα, η Αρκούμετα. Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν κατάφερα να πειθαρχήσω τον εαυτό μου. Είναι η άθληση που τον καιρό μου σταμάζει ένα μάπ. Okay. Αν μου λάλε ξύπνα η ώρα 4 να πάω να παίξω ένα μάπ το πρωί, θα ήμουν πιο πανέτοιμο. Και τώρα νομίζω ότι βρήκα μια καλή λύση. Ναι. Yeah. Ακριβώ και κοφκό δικαιολογίε. Ήταν περπάτημα έξω, τροχάδι έξω. Έμα είναι επικίνδυνο να με τσιλίσουν, στενίδρομοι πράγματα, ύστερα η κρυάδα. Τώρα ήβρα το ποδήλατο εσωτερικού χώρου. Αλλά πρέπει ας δούμε να ακολουθεί η Σέλλανδρο, είναι δύσκολη. Κοίτα, έχει άλλους που αναφέρουν εντελώς. Κοίτα, το θέμα ανύπνου έχει να κάνει με το lifestyle, αλλά όντως οι 8 ώρες πρέπει να μάστ. 8 με 7 με ώρες. Εντάξει, όπω εξαρτάται από τον άνθρωπο. Απλά ε, ο λόγο που σου ρώτησα, επειδή δεν κατάλαβα ότι είναι αλλιέ οι, οι ώρε σου. Και... Θέλει να ρε. Όχι, λόγω του lifestyle σου, επειδή κατάλαβα το lifestyle σου. Επειδή... <laughs> <οι, παιδιά. laughs> Ξέρει, πόσο χρόνο είσαι, 30, φαίνε 60. <laughs> λόγω του lifestyle <laughs> σου. Ε, εντάξει, <coughs> έχει να κάνει και με τι δουλειέ, έχει με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι κάποιε καταστάσει. Εγώ ξέρω, α πούμε, πολύ κόσμο μου ξυπνάει πέρα από πρωί. Ναι, ναι. Ξέρω, εγώ με μου σηκώνεται μετά τι 11. εντάξει, εγώ κάπου με στη μέση. Παίζει ρόλο όμω, τώρα ειλικρινά με το μεγαλώντα, παίζει ρόλο το τι ώρα ξύπνα, το πώ οργανώνεσαι. Δηλαδή, mm. αν, αν, με ρωτούσε πριν τρία χρόνια, να σου πω ξύπνο 8,5-9. Τώρα είναι σιωπή. Είναι... Το αργότερο μου να ξυπνήσω είναι 7. 7,5. Mm. Που μια φάση και μετά που μπαίνει στη, δουλειά και προσπαθεί να αναπτύξει μια καριέρα, για, εγώ πιστεύω ότι. Αν δεν είσαι πρωινό τύπο, είναι πολύ δύσκολο το έργο σου να πάει μακριά όπου και αν το κάνουμε και, αν μου πεις ότι ο τύπος σου είναι της νύχτας, οι πιθανότητες είναι τη νύχτα να μην έμπολο δουλεύει φούλα πούμε, το μυαλό, παρόλο που είσαι, ξέρω, τσιν της φάσης, αλλά νομίζω το πρωί ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο να ξυπνήσεις, δηλαδή πρέπει να κουντήσεις ας πούμε να πέσω, αλλά μόλις ξυπνήσεις δηλαδή μαχάνω τον το πράγμα και όχι μου είμαστε στους 8 ας πούμε. Ενώ ξυπνά, ξυπνήσω τώρα 6 ή και όχι 2 ώρες έξτρα που κερδίζεις νομίζεις ότι διπλασιάζεις την μέρα. Ναι, δηλαδή είσαι τελειωμένο, είσαι έτοιμο να δοκεί βάση ή πίεση να, να το θέσω έτσι. Και βλέπει ότι εν οχτώ η ώρα το πρωί είσαι ήδη τελειωμένο που τι μικροδουλειέ που είσαι να κάνει, τι mm. οποίε μπορεί να σου φάει και ένα τετράωρο με την ημέρα να κάνει. Mm. Που στι μέρε μα, για να μπούμε και στο θέμα, και να ξεκινήσουμε το podcast, γιατί κάνουμε intro τώρα. <laughs> <laughs> λοιπόν, <laughs> είναι πολύ σημαντικό. Πολλά σημαντικό να με αποσπάτει η προσοχή σου όταν έχει να διαχειριστείς πάρα πολλά του. Mm -hmm. Και ο Γιάννας που τους λόγους που σε συμμεράδαμε, λόγω κάποιου κοινού γνωστού, ήρθαμε σε επαφή και σε σήμερα να συζητήσουμε forward thinking. Να βλέπουμε μπροστά. Ε, να κάνω και το intro γιατί είναι ένα ο Μαρίος για το κομμάτι Hello? του ότι ο κόσμος μπορεί να μας ακούσει στο, στο Spotify, στο iTunes ή Apple Cast, στο Google Cast, στο Stitcher. Κάμουν σε ένα search list blitz. Επίσης όσοι θέλουν να μας βλέπουν γιατί είμαστε και ομορφόπεδα, <laughs> τρομάρα μας, <laughs> μπορεί να μας βρει στο YouTube και στο Facebook πάλι κάνοντα search το list blitz ή στο website μας που είναι www.listenblitz.com. Πάμε να συνεχίσουμε <laughs> την κουβέντα μας όσον αφορά το πρωινό τα δεδομένα και το, το business culture net, να έχουμε στην Κύπρο έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις. Νομίζω μπορείς να μας το πεις εσύ, αλλά πριν να μπούμε στον κομμάτι να μας πεις και λέω ποιος είσαι εσύ, ώρα είσαι γνωστός. Όχι πολλά γνωστός. Εσύ μπορεί να μείνεις, αλλά τον brand που διαχειρίζεσαι είναι γνωστό. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Βάλω και θέλω μέσα ένα λεπτό, και αν όχι ώρα ξέρεις, να μας πούν ποιος είναι ο Γιάννης. Ξεκίνησε το. Ναι, το λεπτό, ναι, το ε, ε, να πάω πίσω πριν είναι πιενά, αλλά να πάω γιατί έχει λινουσία. Η ε, οι μου είναι πρόσφυγε που τη λύση και μεγαλώσαμε στην τρομολατσιά. Και οι εμπειρίε, οι παιδικέ που είχα, εκαθορίσαμε με σαν άνθρωπο, σαν επαγγελματία. Και να το φέρει μετά η συζήτηση, μα να σου εξηγήσω γιατί, μετά από πολλέ φορέ που έκαναν την ανάλυση. Σπούδασα Πανεπιστήμιο Κύπρου, και κάπου για μένα, ε, κατάλαβα ότι το τι ήθελα να κάνω που καταλήξαμε στο Student Life. Και αυτή τη στιγμή είμαι πατέρα μια τρει χρόνια κόρη, μια άλλη ιστορία. Και έχω μια γυναίκα δίπλα μου που πιστεύει και κάνει με αρκετά support σε τον το δύσκολο το δρόμο που θέλαμε. Ένα αρκετά challenging δρόμο που θέλαμε. Άρα είναι δύσκολο. Είναι fulfilling. Ναι. Λάθο λέξη. Είναι δύσκολο, αλλά για του γύρω μα μπορεί να είναι. Για εμά όχι αλλά για την πηχηδιά και γυναίκα μου. Να μπαίνει σπίτι 7-8 κάθε νύχτα και να παίζουν για τηλέφωνα ω τα μεσάνυχτα, δεν είναι και τόσο και εύκολο πράγμα. Για εμά είναι πολλά full αλλά για του γύρω μα μπορεί και. Δεν είναι θέλουν. πάντα αποδεχτό το να λείπει συνέχεια από το σπίτι. <coughs> Δημιουργούνται άλλα ερωτήματα όσον αφορά το οικογενειακό σου περιβάλλον. Που όταν έχει ένα να το πω busy ή ας πούμε φορτωμένο πρόγραμμα στις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. εσύ είσαι ένας πολλούς νεαρούς, δεν είσαι μεγάλος. Θα είναι να πεις την ηλικία σου σου είμαστε. 33. Πού πέφτω. Ε, πες στη μέση. Ούτε μητσίς, ούτε... <laughs> 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 Andrei, δω, ρε. <laughs> Εντάξει ρε, είσαι οκ. Okay. Αν πιάμε και το προσδόκιμο στο μέσο ζωή, τρίτο ρε. Εντάξει, στα ρε, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, ό,τι είσαι να μας πεις, μας <laughs> <χει> <laughs> το περάσαν το λεπτό. Κλείσαμε. Ωραία, στην να τα πούμε στη συνέχεια ε, πάρα πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Και εσύ μέσα από, τις, που την πορεία σου, πάμε πίσω στο 2012 από ό,τι τα είπαμε ναι. άλλε φορέ, το οποίο ξεκίνησε κάτι, έβαλε βάση για κάτι και σήμερα είναι κάτι άλλο. Mm -hmm. Άρα, τι έχει να. και είναι το statement που θα έλεγε μέσα από τούτα, α πούμε, in terms of forward thinking. Γιατί νομίζω ότι είσαι προσωποποίηση τον το σκέπτικο. Έχει ένα κουτ, δεν το θυμούμε ακριβώς τώρα στα αγγλικά, που λαλεί, ε, θα επιβιώσει ο πιο δυνατός, αλλά γίνος που μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα στις αλλαγές που έρχονται μπροστά του. Ο πιο ευέλικτος, ο πιο ναι. flexible. Και νομίζω πολύ απλά είναι το πράγμα που έκανα εγώ και, σαν student life γενικότερα ούλη ομάδα για μένα. Έχουμε το χαρακτηριστικό ότι αποδεχούμαστε τότε τα πράγματα αλλάσουν και προσπαθούμε να πάμε προ τα τσι που πάει η αγορά, τσι όχι τσάμε που ήταν προηγουμένως. Και είναι και τόσο λόγο που είμαστε εδώ σήμερα, νομίζω, και μέσα από εμπειρία σιγά σιγά αρκευκεί, και γίνεσαι πιο άνετος με τη, ο... κάθε μέρα θα λάσουν τα δεδομένα που έχω. Και αν δεν το έχω το πράγμα, ε, παραλείς. Κάθε φορά που COVID, Μην πίσω. Δηλαδή, αν δεν αν δεν κάνει embrace, να το πω έτσι, στα αγγλικά, την αλλαγή μέσα σου, ή σαν εταιρεία, ή σαν φιλοσοφία, ή σαν άτομο, το πιο πιθανό να μείνει πίσω. Και να εγκαταλείψει, γιατί δεν θα μπορεί. Βασικά, θα μπορέσει να κάνει follow την αγορά, να ακολουθήσει την αγορά ναι. ή, ή, το, ή το wave mm. τη αγορά. Εντάξει, είμαστε τώρα στα μέσα ή προ το τέλο τη πανδημία. Ένα ή ξέρει. Και βλέπει ότι το έργο μπορεί να δούμε μετά πάρα πολύ άσχημο. Γιατί πολλέ εταιρείε δεν το θεωρήσα σημαντικό να προχωρήσουν σε αλλαγή. Mm-hmm. Και που βλέπω μέσα από τα δικά μου, τη δική μου τη γωνία, μέσα από την εταιρεία την οποία είμαι και εγώ εδώ, είναι ότι πλέον μπαίνουμε σε δεκαετία full digital και τρομερόν αλλαγών και γλίγορων mm. Δηλαδή νομίζω να φουετσάρει κοντέρκο μετά το... Ε, yeah, yeah. yeah. Επιστροφή <coughs> δεν υπάρχει. Επιστροφή στο, στο normal δεν υπάρχει. Είναι επιστροφή σε μια αλλαγμένη κανονικότητα. Δεν έχει να επιστρέψουμε πίσω στο κίνα που περιγράψαν. Τα συζητούσαμε και πριν για τα clubs, για το nightlife. Πολλά δύσκολο να πάει σε αυτήν τη ζωή σε δυο 3 μήνε. Και, και να πάμε και, και να με πιστεύω και να υπάρχει πολλοί κόσμοι μαζεμένοι πάλι είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά ένα πολύ καλό παράδειγμα που λέω εγώ από την προσωπική μου εμπειρία. Τον που τον καιρό τη πανδημία ξεκίνησα και παραγγέλλω από η φρουταρία και που υπεραγορά. Αλλά συγκεκριμένα το παραδείγμα τη φρουταρίας που ε, προσωπικά σπάζει με ανέβρα μου το θέμα υπεραγορά και φρουταρία. Όλα ε, απλά ξέρεις. Ε, ε, καταλαβαίνω, έχω και κουμπάρο μου είναι εμπειρία αυτή η ώρα αλλά το είναι έμπορο, ε, ε, ας πούμε έμπορο. Που, τη στιγμή που οι υπεραγορές online και ο παραγγέλος online είναι και και η επιστροφή, ε, είναι να ξαναπάω. Η γυναίκα μου να πιένει, γιατί θέλει ζήσαμε, ζούμε και οι δύο εμπειρίε που σαν δημιουργηθεί, που δύσκολα να στραφούμε πίσω σε εκείνα που έγιναν είναι Εγώ παρομοιάζω το... Όχι παρομοιάζω. Λέω ότι αποκτούμε νέα habits. Ναι, ναι, ναι σίγουρο wow, να ότι είναι σίγουρο ότι είναι σίγουρο ότι είναι σίγουρο ότι είναι να ότι είναι ότι να έχουμε λίγα limitations να είμαστε λίγο free στην κυκλοφορία <algam> water, ναι και να εκπλαγούμε με το πώ αλλάξουν οι συνήθειε ή πόσο αλλάξαν οι συνήθειε. Είναι ένα πράγμα που και εγώ ανυπομονώ να το δηλαδή για να πω okay, τώρα μπορεί και κυκλοφοράς άνετα να δω πώς προσαρμοστεί ο άνθρωπος. Ίσως πιστεύω να υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να κυκλοφορήσουμε, να βγούμε, να συναναστραφούμε με κόσμο. Αλλά να πάρει πολλούς μήνες να φύγει που το πίσω μέρος του μυαλού μας το, πανδημία και το να επιστρέψω δεν ε, εν, 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 θεωρώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να προβλέψω απλά θεωρώ τον εαυτό μου ότι ό,τι έρθει ένα προσάρμος στο πάνω του ένα έχεις ε, επιλογή όμως ε, ένα έχεις επιλογή αλλά έχει πολλούς που κομμάτων αντιλαμβάνονται και νομίζω ότι είναι να επιστρέψουμε όπω ήταν προηγουμένω. Εντάξει, εξαρτάται πάντα από την αντίληψη που έχει ο καθένα για το, για το ότι, οτιδήποτε. Άρα, αν θεωρεί ότι να πάει πίσω στην κανονικότητα και βλέποντα το δάουλα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι τα πράγματα όντω δεν θα είναι όπω είναι πριν, ε, ε, νομίζω να το, ε, συνειδητοποιήσει λίγο άβολα. Δεν θα το δεχτεί αρχικά, αλλά αναγκαστικά να πρέπει να προσαρμοστεί για να είσαι μαζί, να είσαι στο flow τη καθημερινότητα. Διαφορετικά θα μπορεί mm. να ζει. Π.χ. α πούμε τώρα ακούει για το εμβόλιο. Μπορεί να πούμε το εμβόλιο κριτήριο, να ταξιδέψει. Άρα, αν οι δουλειέ σου έχουν κατά κύριο λόγο το εξωτερικό πούμε, να δίνουν έμφαση στο να είσαι εκτό χώρα, είναι πρόβλημα. Αν δεν αποδεχτεί το πρέπει να mm. βάλει εμβόλιο. Και εσύ, εξαρτάται από το, το mindset που έχεις. Ρε. Ας πούμε, είναι ένα πράγμα το αρνητικό που φέρνει μια αλλαγή, αλλά αν είσαι αισιόδοξο, και όχι απλά ονειροπόλος, ας πούμε, όταν βλέπεις τα πάντα θετικά και πάντα το ποτήρι ξύσυλο. <laughs> αλλά αν είσαι, αν, είσαι τύπος που να πεις, ok, αντικειμενικά μια δύσκολη κατάσταση, αλλά να βρω τα θετικά για να προχωρήσω. Για εμά ήταν. Λυπούμε που τώρα λέω γιατί ξέρω ότι ο που τον εταλαιπώρησε πολλά του τη ασθένεια, και οικονομικά, και που τα υγεία, αλλά για εμάς ήταν. Blessing. Ήταν ένα πράγμα που έδωσε η νόθηση γιατί απλά ανάγκασε Μπράβο, έφερε σε για να η Δεν είσαι κάνεις... επιλογή. Μπράβο, για να κάνουμε και ένα βήμα σήμερα που μιλούμε τώρα, το οποίο δεν σκέφτεσαι. να oh, σου πω ένα, ένα πολύ καλό παράδειγμα. Yeah. Το Student Life Academy. Εκπαιδευτικά προγράμματα, 16 άτομα μέσα στην αίθουσα, μάξιμο. Να κάποια στιγμή να το κάνουμε distance, κάποια στιγμή, κάποια... ήρθε την στιγμή. Και εγώ όταν έλαβα κάποια στιγμή πρέπει να κάνει βίντεο, πρέπει, πρέπει σε δύο εβδομάδε, τυπομα... ούτε δύο Μια εβδομάδα έφυγε στο Student Academy Distance, όπου 16 άτομα η αίθουσα είχε 28. Το potential σου έπιασε πανγκύπρια μεγάλο σε audience. Τώρα αναγκάστηκε να κάνει κάτι το οποίο άνοιξε σου αμάθηκε ότι τελικά ήταν και αλλαγή. Και εγκύ, εγκύ, εγκύ να επιστρέψουμε πίσω στο κοπιάστε στο ξενοδοχείο ή στην αίθουσα. Κάμε σε σεμινάριο. Ναι. Άρα, εντζήντο, άμα έρθει κάποιε φορέ αναγκάζει ένα Κάμεις και σωστές κινήσεις που δεν έκαμε στον καιρό. Εντάξει, πλέον είναι και, είναι και, θέμα σωστών κινήσεων. Πλέον είναι να μπει στο παιχνίδι της αλλαγής, να αλλάξεις τα δεδομένα σου όσο πιο γλυόρα μπορεί. και να, να δεις δει το αποτέλεσμα, γιατί πλέον τα αποτελέσματα με τις μετρήσεις ε, λόγω του, 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 digitalization που είμαστε τώρα, έχει άμεσα αποτελέσματα. Άρα ξέρει και μπορεί λίγο να κάνει μικροαλλαγέ στην προσπάθεια ή στη διαδικασία τη στρατηγική που να εφαρμοσει mm -hmm. όσον αφορά τα επιχειρηματικά σου τα κομμάτια. Άρα, το μόνο που μην ίσχυει και πρέπει να το δούμε κι εμεί είναι ότι πρέπει να το πούμε έτσι και λίγο στα αγγλικά. Trust the process. Δεν e, θα σε ευκαλεί εκτό το process. Το μόνο που έχει να χάσει, όχι να χάσει, το μόνο που. που έχει είναι να κερδίσει ένα μάθημα, αν δεν τα καταφέρει. Απλά το ρίσκο είναι πιο μικρό τώρα. Είναι πιο εύκολο να κάνει λάθο τώρα, ενώ παίρνει να κάνει κάποιο λάθο, αλλά πρέπει να είσαι γλύρω. Mm. Να το διορθώσει. Αν κάνει λάθο, τσε περιμένει, σε τέλειο. Mm. Ενώ πριν το να κάνει λάθο, εστίχησε. Αν μιλούμε σε, σε κομμάτι διαφήμιση, να κάνει μια παραγωγή, τσε φτιάχνει λάθο. Ήταν πολύ ακριβό να ξανακάνει. Mm. Ναι, ναι, ναι. Πολλά καλό παράδειγμα. Αν δηλαδή, κάνει μια τηλεοπτική που να σου κόστησε χιλιάδε ευρώ, τώρα μπορεί να κάνει ένα πολύ πιο οικονομικό να πούμε να το τρέξει social media και να δει αν τραβάει. Και ασύ το feedback σου. Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι τεράστια τα, θετικά του digital marketing αφού επίγεντζαμε ας πούμε να το πάρουμε. Ναι, παρέχει το Sion Life, παρέχει σεμινάρια. Ναι, σεμινάρια γύρω το digital marketing. και η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι και πολλές επιλογές. Δηλαδή, αν κάποιος δεν χρησιμοποιεί digital κανάλι για να διαφημίζει να είναι accessible προς τους πελάτες του, είναι, είναι η Δηλαδή, όπω τσιά το κάνουμε πλέον, είναι μια συζήτηση αν πρέπει. Είναι αδένεση, ε, μετρημένε Εντάξει, υπάρχει ακόμα παραδοσιακό τρόπο προσεγγίση, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στο θέμα να αγγίξει τον κόσμο έξω και έτσι πιο κοστοβόρο. Κοστοβολά Ναι, Αν κάποιο δεν μπήθεται που το ότι δουλεύει και ε, δουλεύει, αν το πάρει από πλευρά κόστου είναι τεράστιο το ποσό. Πρόσφατα είχαμε ένα μήνυμα με έναν πελάτη μας που ήταν να μου λέει φέτο να δοκιμάσουμε και κάποιε τηλεοπτικέ. Θα δούμε ποιε τηλεοπτικέ. 50.000 ευρώ, αν θέλει να τρέ... τρέξει τηλεοπτική, φέρτε να κάνουμε productions, όχι σε εμά. Εμεί είμαστε σαν α πούμε consulting που κάνουμε, Κάμε πάρα πολύ content και μίλα ξεχωριστά του 18χρονου, του τριαντάρι, τη μητέρα. Μίλα του του ξεχωριστό content και το target να σε δουν όλοι στην Κύπρο. να κάνουμε ένα production 40.000 και να μην έχουμε καν να το τρέξουμε σε τηλεοπτικέ, α πούμε. Εάν τα βάλει κάτω τούτα, νομίζω δεν το τηλεοπτικό είναι οτιδήποτε, αλλά είναι πολλά πιο ακριβά. Για, για, την των με τον ανταγωνισμό που έχει έξω με τα κόστα, α μην ξεχνούμε ότι είμαστε νησί. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι τα κόστα στα ύψη. Εν mm. Ενώ είμαστε ενωμένοι με μια ευρωπαϊκή χώρα που έναν τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο είναι αρτιφορτικό, παράδειγμα από τη Γερμανία, να ναι. σου φέρει προϊόντα ή mm. υπηρεσίε. Ε, ε, Έλειο πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θέλω να πάμε και λέω, να, σου, να, μιλήσουμε για το κομμάτι του, του, student life γενικά σαν concept. Ε, και μετά είπε, λόγω του ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγέ για να επιφέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα ή το κόρτ που εστάθηκε στο ότι αν δεν προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα, α πούμε, έτσι λέει, έτσι επιβιώνει ο καλύτερο. Θυμηθεί κάποιο τώρα, επιβιώνει ο πιο ευέλικτο. Mm -hmm. Και mm μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα στο περιβάλλον του. Πώ. το τι σου που το 2012 έφερε σε σήμερα να <κοκλή> είμαι κοντά μα για να κάνουμε τη, τη, συζήτηση μου που ήδη ξεκινήσαμε εδώ και <laughs> την ώρα, πώ το βλέπει, α πούμε, τούτη, τούτη αλλαγή που, που, που έγινε που και εσύ ο ίδιο υιοθετάστη, γιατί δηλαδή φαίνεται ότι εγώ βλέποντα το Student Life, για το χύψη λόγο γνωρίζω το Student Life από το very start, το very beginning του. Ε, βλέπω ότι σήμερα είναι ένα από τα πιο μεγάλα organizations όσον αφορά το φοιτητή. Αν δεν είναι και το μοναδικό. Mm -hmm. Διόρθω με, αν δεν κάνω λάθο. Ε, σαν ιδιωτική πρωτοβουλία, μπορεί να είναι και το μοναδικό που, υπάρχει και είναι καθαρά λόγω μεγέθους της αγοράς και ότι πιστεύω ότι σωστέ κινήσει πολλά γλύωρα και πιάσαμε ένα momentum μες στην αγορά που είναι τόσο μικρή που δύσκολα μπορεί να κάποιος άλλος, αλλά δεν είναι και μας καθόλου, το πιο που στιγμή που είμαστε ο μόνο ιδιωτικό που δεν προσφέρει value Τώρα yeah. θέλεις να το πάρουμε λίγο πώς ξεκινήσαμε εννοείς και ίνταλος και κάναμε τις αλλαγές που προκύψαν. Μάλιστα. Ε, θα το πάρω ένα σκαλού πίσω πριν να ξεκινήσει το Student Life. Προηγουμένως ονομάζεται το τον Azen.net. Azen. Τον καιρό μου φοιτητής Πανεπιστήμιου Κύπρου. Θύμω το ξάδερφο μου, Kazen, Azen. Δημιουργικότητα μεγάλη το όνομα. <laughs> ε, να μου λαλεί ρε, άρχεψα και πως κογιούμε, κάνουμε websites. Δεν μπορέσει να κάνω κανένα website, να... μπορώ να κάνω ένα παρόμοιο του Facebook, μπορώ να κάνω ένα φόρουμ και λοιπά και αρχίσαμε και πως κογιούμαστε, δεύτερον εδώ νομίζω. Και κάναμε ένα website που λέγεται az.net, είχε μέσα ένα κομμάτι όπως το και Facebook. Και προχειρούμε που το κάζε. Ναι, ε, είχε ένα κομμάτι που έμοιαζε λίγο με το Facebook, ένα κομμάτι που ήταν φόρουμ για φοιτητές να βάλουν σημειώσεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να τις ειστελούν, να τις τυπώνουν και ήταν μια ωραία εμπειρία. Δηλαδή, ε, πολλά πράγματα, αναγκαστήκαμε να πάμε να πουλήσουμε διαφήμιση, αναγκαστήκαμε να σταθούμε μπροστά από συμφίδε. Μα να ζούμε φιλαδιούθια, να ρίξει τον εγωισμό σου κάτω. Ε, πράγματα που πιένοντα πίσω, ναι, βλέπω ότι ήταν πολλά σημαντικά στη φάση τη φοιτητική μου, α πούμε, Τζίνα. Και όταν πήγαμε τα πτυχιακό, έφερε το υφάσι και είδα μια εταιρεία που ενοικίαζε με πανεπιστημιακά βιβλία, λόγω τη εμπειρία που είχαμε το Άτζεν το Τνέτυπα, το πράγμα να πάμε δοκιμάσουμε στην Κύπρο μια εταιρεία που να ενισχύει, να βοηθά του φοιτητέ. Σπούδασα σε Κύπρο, σπούδασα σε ένα χρόνο Αγγλία και αντιλαμβάνομαι τι διαφορέ σε επίπεδο ψυχαγωγία, να το πούμε, από πλευρά των φοιτητών. Όχι στην νύχτα, που είναι το στοιχείο μα, αλλά σε όλα τα άλλα τη καθημερινότητα του. Εκεί ήρθαμε και ξεκινήσαμε με τα βιβλία γιατί ήταν γύρω μπορούσαν να βγάλω λεφτά. Θυμούμε τον αριθμό ξεκάθαρα, 17.800 ευρώ οι πωλήσει που κάναμε τον πρώτο ανάμιση μήνα. Όχι, που τα βιβλία, ας πούμε. Ένα μισή μήνας ήταν η πωλήση και μετά είχε τίποτα. Ε, μόλις το κάναμε εγγύνο και ήρθαν λίγα λεφτά, είπαμε ότι okay, ε, να ασχοληθούμε με το πράγμα, να το πάρουμε, να το κοντήσουμε και κρατούσαμε μας σε ζωή τα βιβλία για τρία χρόνια περίπου. Πουλούσαμε βιβλία. Ε, όχι το πιο σεξι πράγμα του κόσμου, αλλά ήταν ένα πράγμα που μας κράτα στρατηγικά. Ήταν πολλά σωστή κίνηση να έχουμε τα βιβλία. Και σιγά σιγά είχαμε και πίεση που που στον πρώτο χρόνο που ξεκινήσαμε το Student Life ε, Έκατσαν καλά μια φάση με επενδυτέ στην Κύπρο που δεν ήταν τόσο τα λεφτά που μα έδωσαν. Ήταν παραπάνω, τσιν το push, βέβαια δεν είναι αρκετό το πράγμα που κάνετε, πιο γλυόρα, κάνετε και νέα πράγματα. Και δοκιμάσαμε ότι φανταστεί. Που ενοικιάσει βιβλίων, που εκτόσει, που events, συνήθω ενώ events με στα πανεπιστήμια. Και καταλήξαμε σήμερα το Student Life να πήρε μια μορφή που του έδωσε μια καλή θέση στην αγορά έχουμε το media μας, το student life και τα social media που φτιάχνουν πολύ content, που για με ευκάλλουν πολλές προσφορές, πολλούς διαγωνισμούς για φοιτητές, κάτι που είναι να ενισχύσουμε πολλά παραπάνω τον επόμενο χρόνο. Εκάμναμε και μακάρι να ανοίξουν τα πράγματα, events μέσα στα πανεπιστήμια, κάτι gaming week που παίρναμε, πώς φερά για PlayStation, ξέρω εγώ, το Unifest που ήταν ένα τεράστιο event, Σεπτέμβριν, Οκτώβριν, όταν επιστρέφαν οι φοιτητές πανεπιστήμια, βραβεία για τους πιο δραστήριους φοιτητές, Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα και γίνονται που λέω εγώ είναι η επιτυχία του στο Life είναι ένα μπραμ. Ότι καταφέραμε και ήρθαμε και εφέραμε στις εταιρείες έναν κανάλι το οποίο βοηθάτες να φτάσουν το φοιτητή. Τι σημαίνει τούτο? Εταιρείες είπαν π.χ. έχω 100.000 ευρώ μπάτσετ ή 10.000 θα πάνταμε στους φοιτητές. Τι είναι τα λεφτά που καταφέραμε και πείσαμε τις εταιρείες ότι φέρτε τα κοντά μας. Εδώ κάνουμε το chance να κάνουμε πολλά πράγματα για τους φοιτητές. Και είναι ένα συνεχή αγώνα να καταφέρει να είσαι up to date με φοιτητή, γιατί είμαι και αυτή τη στιγμή έχω, να κάνω, έχω πολλά άλλα πράγματα να κάνω με το student life. Συνειδητά, γιατί είμαι πλέον γέρο για 18 χρόνια. Είμαι οικογενειάρχη. Ναι, φίλε. Δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχω τη σωστή αντίληψη για ω φίδε τώρα. Έχουμε πιο νεαρού που κάνουν την δουλειά. Έτσι κατάληξε το student life και στον την πορεία ήρθε το student life academy. Που αλλού ξεκίνησε και γίνο, αλλού κατάληξε. όλα έχουν έτσι δεν μα Είμα ελιών ιστορία, ιστορία του το Academy, και έχω στου δύο ερωτήσει φωτιά. Να πάμε να Εδώ Academy είναι πιο σύντομη ιστορία του. Το 2016 περίπου είδαμε ότι υπήρχε ένα gap, δηλαδή φοιτητέ εταιριών αν είχαν τα πτυχία του, τα μεταπτυχιακά του, πήγαιναν σε εταιρείε και οι εταιρείε μουρμούρουσαν ότι δεν έχουν τα skills που θέλουμε. Και ήταν ξεκάθαρο ότι πιάναν τη θεωρία, αλλά λείπαν του τα hard skills που λαρούμε, που... και soft skills. Έλει πάντως πολλά skills για να, για να μπορούν να μπουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον και να είναι παραγωγικοί. Και είπαμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι τα μέσα στη μέση. Ήρθαμε και ασχοληθήκαμε και χτίσαμε ένα course που είχε να κάνει business και marketing. Και ήταν πολλά, πολλά πρακτικό course. Είχαμε δύο άτομα που ήταν πάνω στους συμμετέχοντες. Μαθαίναν τους marketing, μαθαίναν τους business και κυρίως μαθαίναν τους επικοινωνία, να, είσαι, να feedback, να μπορείς να αλλάξεις και είχαν εγγύσει δουλειά στον το πρόγραμμα. Ε, τέγιονε, αν δεν σου βρίσκαμε δουλειά, να δίνουμε όσα λεφτά σου πίσω. Κράτησε μα περίπου 2,5-3 χρόνια. Όμω είχε το limitation, γιατί ήταν πολλά specific, που πούμε, 50 φοιτητέ να με τον χρόνο. Και σιγά σιγά μετατράπηκε σε εγκεκριμένο πρόγραμμα που αποτείνεται σε άτομα που δουλεύουν στις σε εταιρείε, γενικότερα άτομα που θέλουν να μάθουν marketing, και είναι επιχορηγημένα από την ΑΝΑΘ σήμερα. Παρέθεση είχαμε μια πολλά ωραία update χτε, κομμάτι το ανακοινώσαμε. Έκαναμε μια προσπάθεια για Guinness Record. Είχαμε έναν πολλά ωραίο και πιάσαμε το. Αναγενω... νομίζω ότι και χρόνια που το ξεκινήσαμε. Στην έναρξη του Student Life Academy έκαναμε ένα challenge με καρέκλες, Που κάθεται ο σε έναν και γύρνει ένας πόθια του άλλου. Να μην το να το πω. Εσύ σοκ, μόνο με το φάσι. Αν μπράβο. Γύρνει Πήγαμε σε ένα γήπεδο για να καταλάβει ο κύκλο που δημιουργήθηκε, ήταν ο κύκλο του κέντρου του γήπεδου. 150 καρέκλε. Και πετύχαμε το πράγμα, α πούμε. Είναι φύγαν οι καρέκλε, είναι 150 άτομα και στηρίζεται ένα πα στον άλλο. Και πρόσφατα πιάσαμε και το confirmation που το Guinness Record, ότι το Steam Life Academy πλέον είναι και κάτοχο Guinness. Και η σανότερα. Τούτο, τούτο είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ξεκινήσει μια πορεία βιβλία. Μετά πιάμε και απευθυνθήκαμε στου φοιτητέ. Που του φοιτητέ αγγίξαμε εταιρείε για, για να έχουν πρόσβαση. Διότι εδώ και στο βήμα να έχουν πρόσβαση προ του φοιτητέ. Το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δημιουργήσε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε ενώ μέσω τη ομάδα mm. και των brainstormings που έκαμε. Άρα και σε σήμερα, εννιά <coughs> χρόνια μετά, να πούμε. 9. Ε, Ναι, περίπου εννιά. Μια δεκαετία σχεδόν, σε κατάφερε να είσαι να είναι το Student Life Academy ένα μπραντ συνειφασμένο με το φοιτητή, αν όχι το 100% λέω εγώ το 90% να είναι associated στο φοιτητή κόσμο και εκτός του προσφέρεις δουλειά, εγγυημένη δουλειά, δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ποιον είναι, ότι οι φοιτητές έχουν θέμα με το που τελειώνουν τη δουλειά, το εισπουδήν ότι Όλοι ζητούν experience. Mm -hmm. Πώς περιμένεις που ένα νέο να έχει experience άμα τώρα είναι ίδιος. Παρά αυτά, μετάτρεψε τούτον το θεωρητικά σε εισαγωγικά πρόβλημα σε ευκαιρία. Και έφερε μέσα άλλου φοιτητέ, εκπαίδευσε του, έμαθε και εσύ. Και έκαμε στου ριλί στην αγορά. Για μένα τούτο, το είναι το μεγαλύτερο σε πίτα. Πέραν του ναι, ναι. Τον κομματιό. Και το μόνο, που, το μόνο που έχω να σου πω είναι μακάρι να έχει κι άλλου σαν εσένα. Ενώ που ασχολούνται και διούν έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Και έτσι, πιάνω Νιφράσιν, και θέλω να πάμε στο People's First mm -hmm. που είναι το mother company του το Amilo yeah. το οποίο ενεργοστάζει πολλές φορές. Τι είναι το People's First. Oh. Πέμαστε. Σύρτο. Πρακτικά, η People's First είναι όπως είπες η μητρική εταιρεία η οποία έχει το Student Life, το Student Life Academy και πρόσφατα το Marinato που είναι ένα νέο industry που μπήκανε. Αν τα πούμε, ναι, μου, το 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 Marinato, ναι. Και είναι το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή είναι απλά μια μητρική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτη στον εταιρεών. Ο λόγο που έγινε όμω το πράγμα είναι πιο συναισθηματικό, είναι πιο. Εν, που έρχεται το vision μα σαν, σαν άτομα που ξεκίνησαν το στιγμό, είμαστε τέσσερα άτομα που ξεκίνησαν. Όταν ε, καθώς αναπτύσσαμε το student life, εγώ επειδή σε περιβάλλον που έβλεπα και ο είναι και Όμω μετά, που μεγάλο αλλείωνε, κατάλαβα ότι είναι η μειοψηφία του που δουλεύουν, τσάγα πούτσινων που κάνουν γεμίζει του. Και όταν εξηγήσαμε το student life, πίστευκο λόγω αυτού του πράγματο, προσπαθούσαμε συνεχώ να προσφέρουμε στο, στα, στην ομάδα μα έναν καλό εργασιακό περιβάλλον που στην τελική δεν είναι ούτε δωρεάν φάιν, ούτε παιχνίδια, ούτε τίποτα. Είναι απλά υπήρχε σεβασμό για τον απέναντι. Θέλεις φίλε μου να έρχεσαι με το φόρμα σου, λέμε η φόρμα σου. Θέλει να έρχεσαι με σκουλαρίτσιος, λέμε με σκουλαρίτσιος. Θέλεις να είσαι ο φωνακλάς της παρέας, να είσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείς να είσαι όποιος θέλεις, δαμε, αποδεχούμαστε Και πιάσαμε πολύ αγάπη που την ομάδα μας λόγω του του πράγματος, λόγω του ότι βάλαμε τους σαν προτεραιότητα συνεχώς. Και πολλά θετικά σχόλια και από τον κύκλο μας, δηλαδή έρχονταν εταιρείες και ενθουσιάζουμε όμως, λέω, σαν θα δουλέψουμε μαζί σα, γιατί βλέπω τι κουλτούρα έχετε, δαμε πόσο δυνατόν είναι να έχεις καλή κουλτούρα, να τραβά κοντά σου κόσμο, κοινός είναι υπαλλήλοι, κοινός είναι πελάτες, συνεργάτες, ό,τι θέλεις. Έτσι υπήρξε η συζήτηση, εντάξει, όπως είπες σε μικρή αγορά, είδαμε το Student Life ότι εστίσαμε το, ε, το μέγεθος που μπορεί να πάρει, είδαμε το Academy, πήρε το δρόμο του, είπαμε ρε παιδιά πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Όμως θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο να τα ενώσουμε, να μην χαθεί η κουλτούρα που δημιουργήθηκε στο Student Life και είπαμε τι μα διαφοροποιεί, τι όνομα να δώσουμε. Και καταλήξαμε πολλά απλά στο κόφτη μα για τον κόσμο μα. Βάλουμε του πάντα πρώτου. Και ήρθαμε και είπαμε ότι η μητρική εταιρεία θα ονομαστεί People First. Και ο στόχο τη, και λαλό και θα φανεί και στα χρόνια καλά να είμαστε, είναι καθαρά να κάνουμε νέε εταιρείε, νέε δουλειέ να τις αναπτύσσουμε και να όλε οι εταιρείε να έχουν την επικέντρωση του πα στον κόσμο τη εταιρεία. Πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό. Και όχι, όχι, θεωρητικά, και όχι απλά έλα φρύπης και έλα δωρεά φαΐ και έλα καλύτερες ώρες. Είναι ανθρώπινο πράγμα. Είσαι άνθρωπος και πρέπει να σεβαστώτες τις ιδιαιτερότητες σου, τα προβλήματα σου, τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή σου. Εν και είμαστε ρομπότ και όπως ξεκίνησα, ξεκίνησα και δούλευκα με παιδιά 23 χρόνων ανήπαντρους που ονούς τους είχαν πάνω και σήμερα είμαι παντρεμένη είμαι και τρία κοπελούθηκε. Ε, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Μπράβο. Άρα εσύ δέχεσαι και εφαρμόζεις την αλλαγή. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπο περνά από διάφορα στάδια, παίρνει κάποιε αποφάσει. Συνήθω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι μπορεί στο εργασιακό σου περιβάλλον να μην αποδεχτεί κάποιο την αλλαγή που έχει ή εσύ να μην αποδεχτεί την αλλαγή που επέρχεται στο industry σου και να αποχωρήσει να τσακώνει ή να φεύγει. Εσύ είσαι ζωντανό παράδειγμα στο ότι όχι μόνο ξεκινήσει που φοιτητή, δημιουργησε κάτι που φοιτητή. Και το κύριο μέλημα σου έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έτσι το είπες, κάπου το είπες yeah, έτσι, yeah. ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα είναι η εταιρεία. Δηλαδή, yeah. διάσει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, διάσει δηλαδή στους ανθρώπους, που ε, στην ουσία είναι η σύσταση του student life ή του κάθε student life, του κάθε ομίλου. Δηλαδή, χωρί το team, έφτασε σήμερα να mm -hmm. με ένα μιλούμε. Είναι σίγουρος ε, συνειδητοποίησης ή πολλά έντονα, γιατί είχαμε πράγματα που αποτελούσαν ομάδε. Που, που, μου είπες και λίγα πράγματα το πώς ξεκίνησα αφού ήταν όλα ένα ονοματικό πράγμα. Ε, αντιλαμβάνεσαι η σημαντικότητα του να δω και σε έφαση μας στους ανθρώπους αφού εγγύνει η υπόθεση. Άρα γι' αυτό είμαστε συμ... συζητούμε τώρα και βλέπει ότι το σκεπτικό βαδίζει στα ίδια FM mm -hmm. έτσι, ή στα ίδια Waves. Και πολλά σημαντικό να το βλέπουμε και από άλλε εταιρείε. Γιατί ξέρει συνήθω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν αποδεχούμαστε τα λάθη μα. Δηλαδή, άλλο να μιλήσει με προσωπικό σου και να Καλημέρα, είσαι καλά. Πολλά δύσκολα πράγματα με την μαστή δουλειά. Και έρχονται πολλά παιδιά ή πολλοί φίλοι που έρχονται να μου λένε: Ωραία, παιδιά, είναι όπω το καφέ. Δάμε. δεν είναι όπω το καφέ. Είναι δουλειά. Απλά είναι διαφορετική προσέγγιση. Ένα με τι φωνέ, ένα με τα νεύρα. Γιατί δεν ξέρει ο άλλο τι μπορεί να επέρασε νεχτέ ή σε είναι κατάσταση. Yeah. Το θέμα είναι εσύ σαν επιχειρηματία ή σαν άνθρωπο ο οποίο χειρίζεται σε κάποιου άλλου ανθρώπου. Και αν το σκεφτούμε λίγο υποσυνείδητα, και ένα άνθρωπο βασίζεται πάνω σου για να ταΐσει την οικογένεια του. Άρα, και εσύ πρέπει να του δώσει τα σωστά εργαλεία, να σωστό και να αποδίδει στον mm. βαθμό που πρέπει. Άρα, η προσέγγιση σου δεν θα είναι οι φωνέ. Θα είναι η σωστή συμπεριφορά να έχει τρόπου και με απλή εξήγηση. Τέγιος είναι η εποχή που έμπαινε στις πόρτες ο Μάστρος, εφώναζε να έκαμνε ενεδία ναι, διαταγές και γίνεται η δουλειά. Πλέον έχουν τόσες επιλογές που το πιο απλό να φύγω που θα πάω από ένα καφέ να εισιάζει και λέμε «Και χρειάζομαι σε σένα, Βεβαίως. Γιάννη, για να μου προσφέρεις δουλειά». Έχουν τό... πλέον οι ηλικίες ειδικά οι νεαρές που μπαινούν είναι όπως τους γονιούς μας που θέλαν το security. Ένα μισθό, τσάς τον να φωνάζει. Εγώ ένα μισθό θέλω για την οικογένεια μου, είχαν γίνει το πράγμα προτεραιότητα. Σήμερα το οικονομικό πάνω κάτω καλύφκεται λόγω και άλλων καταστάσεων που έχουμε βοήθειε, που Και, και άλλε ανάγκε. Θέλω να είμαι σε περιβάλλον που να με σέβεται, που να bla bla bla. Με το δίκιο του κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Και δεν και έχουμε πολλέ φορέ και η συζήτηση. έκανα ε, ρε κοπέ. για πέντε μα, α πούμε, είναι τα πέντε πράγματα που πρέπει να κάνει ή ξέρω εγώ τι, τι, πρέπει να κάνει για να κρατήσει τον κόσμο σου. Δεν είναι μια φόρμουλα ίδια για όλου. Όπω είπε, είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Εσένα μπορεί να σε κάνει drive τα λεφτά. Άρα εσύ θέλει παραπάνω λεφτά για να μείνει. Τον άλλον μπορεί το flexible πρόγραμμα. Το τον άλλον το, να μπορεί να με σπίτι του κάποιε μέρε να θεωρεί τα μωρά του παραπάνω ώρε απλά πρέπει να προσαρμοστείς πας στον κάθε ένα και είναι πολύ δύσκολο όπως και ο Καουμέν ένας εργοδότης είναι πολύ δύσκολο να κάνει τον το πράγμα αλλά δεν έχει επιλογή Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και ομάδες στα Human Resource Departments τα οποία να σου φέρουν ένα μίξ υπηρεσιών ή μπόνους ή οτιδήποτε σχέδια τα οποία έχεις στη εταιρεία σου το οποίο είναι να πρέπει να καλύφεις τουλάχιστον το 80% των κομματιών που ζητά το πρόσωπικό σου Άρα, αν, αν θα το πάρουμε και ως συμβουλή, ας πούμε, ή ως tip, πρέπει οι εταιρείε πλέον, πλέον, να έχουν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, όπω είναι το μότο το δικό σα, το και και η Mother Company, πολύ σημαντικό, και να επενδύουν πάνω σε προγράμματα να το πω, ανθρωπίνου δυναμικού. Δηλαδή, μπορεί ένα υπάλληλο να είναι πιο αποδοτικό, αν είναι flexible του mm -hmm. Ενώ πιο παλιά ήταν κάποια πέντε στάνταρ πράγματα. Το πέντε στάνταρ πράγματα, δηλαδή η ρουτίνα, τι κάνει, λοκάρει το μυαλό μας, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε παραγωγικοί ούτε δημιουργικοί. Mm. Γι' αυτό βλέπει τώρα ειδικά τα media agencies, οι πιο νεαροί, οι πιο flexible τώρα, οι μπορεί να, μπορεί yeah. να μια ανταπαγραφείων. Mm. Γιατί βλέπει ότι mm. ο κόσμο είναι πιο το προσωπικό σου είναι πιο και αφήνει το να δημιουργήσει. Mm. Και εντάξει, βλέπω, παραδείγμα Google, παραδείγματα α πούμε, yeah. που, ε, κάπου είχα και θα πληρώνεται κανονικά. Mm. Σίγουρα, έχουν πράγματα που είναι, στα, είναι αδύνατο να τα κάνουμε στην Κύπρο με τα οικονομικά μεγέθη που έχουμε, αλλά έχουν ε, ε, και, και industries που είναι πιο εύκολο να γίνει τον το πράγμα. Ε, industries όπως τα δικά μας, που είναι media, είναι πιο flexible οι ώρες. Okay. Όμως, η δικαιολογία λογία να πεις ότι το μου δεν μπορεί να flexibility. το πρόγραμμα που έχουν 7 άτομα που έχουν στο media, είναι διαφορετικό. Ο άλλο δουλεύει δύο φορέ που σπίτι του. Ο άλλο δουλεύει μια φορά που σπίτι του. Ό,τι φανταστεί, δηλαδή είναι πάει με στο γραφείο και ποτέ είναι δουλή. Ε, όχι λόγω COVID, γενικά λόγω των προγραμμάτων του. Ε, το πράγμα είναι λίγο αχώτικο. Δηλαδή, πια εγώ τον εαυτό μου να λέω πρέπει να παρεχάνουμε τον έλεγχο. Δηλαδή, από δικά σου του στον αλλά και όμως που είπατε αυτού είναι κάνουν μια μπισινή και αξιολόγα την μεγαλύτερη εικόνα. Και αν δεις την μεγαλύτερη εικόνα σε βάθος ενός χρόνου ας πούμε, καταλάβεις ότι ναι, του είναι η σωστή απόφαση. Ναι, γιατί στην ουσία βλέπεις το, δάσο δάσος και όχι το δέντρο. Ναι. Απλά μιλώντας και όσες του δά, πάμε και σε ένα νέο κομμάτι που ξεκινήσαμε πότε. Το Δεκέμβρη. Το, το Δεκέμβρη. Άρα σου είσαι λάτρης του φαγητού. Οι μου κατηγοριοποιούμε σαν κάλαθο. Δηλαδή ότι δεν έχω καθόλου <laughs> κριτική για το φάι. Είναι πολλά ωραία, είναι πολύ ωραία. Αλλά πάντα είχα τον, το, την αγάπη στο κομμάτι του φαϊού. Δηλαδή ασχέτως αν καταλαβώ ή δεν έχει σημασία. Άρεσκε μου πάντα τον το industry. Μπράβο, άρα αρέσκει σου, δηλαδή αν τρώεις τα πάντα, σημαίνει αρέσκει σου φαϊρό. Ναι ρε φίλε, αρέσκει μου το φαϊρό. Τώρα να κάτσω με λεπτομέρεια, πώς προχωρήσαμε τον Δεκεμβρίν και τι ήταν η, ναι. η αποφασία του είναι έτσι να το πεις λίγο εσύ. Να μην ναι. τα λάλο εγώ γιατί σιωπώ, ούτε εσύ σιωπάς. Ε, νομίζω <laughs> πήρα αρκετό μονολόγο. Ναι. <laughs> ε, το Μαρινάτο, γενικά το πώς εγκαταλήξαν στο Μαρινάτο πάλι ήταν ένα push που την, που την κατάσταση που δημιουργήθηκε τον Μάρτι. Μέσα στον Απρίλη με, και με το φαΐ, και μου που μια κουζίνα που είναι στην συντάινή, ούτε take out κάποιες φορές, είναι απλά κάνω φαΐν και κάνω τον delivery. Και από την ίδια κουζίνα μπορούν να φτιάξουν και τρία διαφορετικά food brands που ο καταναλωτή να μην το ξέρει. Ε, Μόλι το ακούσα το πράγμα, εγώ ενθουσιαστικά έλεγα, Α, κάπου δαμέ είμαστε. Γιατί δεν εγυρεύτηκαμε... <laughs> Ναι, ναι. Ε, μα είναι πολύ λογικό. Και επειδή βλέπαμε και την αλλαγή που υπήρχε στο delivery, όλοι συνειδητοποιούμε την αύξηση του delivery. Ξαφνικά ήταν mm. way of life το delivery. Τέλειωσε, α πούμε, και, και θα έχει επιστροφή. Θεωρώ ότι η επιστροφή στο να επιστρέψει ο κόσμο στα εστιατόρια να υπάρξει μια μορφή. Αλλά τον delivery πλέον είναι, ήταν και γίνεται πιο έντονο τώρα στην καθημερινότητα μα γιατί υπάρχουμε να μαϊρέψω. Είναι πιο εύκολο μου να το παραγγείλω, είναι πιο, πιο healthy, μπορεί να πιο healthy, πιο οικονομικό. Πιο οικονομικό, τελική. νομίζω. Ναι, αν τα βάλει όλα κάτω, είναι πιο οικονομικό να παραγγέλει παρά να αγοράζει που υπέρα αγορά να θέλει να μαγειρέψει. Αλλά τούτα όλα λεπτομέρειε. Εμά υπήρχε μια πόρωση πάντα γύρω που το θέλουμε να ασχοληθούμε και με το φαΐν και ήρθε perfect timing γιατί δημιουργήθηκε σιγά σιγά το νέο το industry που είναι απλά κουζίνα που βγάλει φαγητό. Και ξεκινήσαμε ένα process και είπαμε θα κάνουμε κι εμείς κουζίνα που δεν θα έχει τίποτα άλλο εκτός που είναι delivery. Τι θα ήταν την κουζίνα, στην αρχή να σκεφτούμαστε μπέρκερς γιατί ο Ανδρέας που είναι στο Μουδουλάν που μιλήσει ο συνέδρο μου, άλλο παράδειγμα ο συνέδερος μου στο Μουδουλάν, δύο μέρες μιλήσει πάνω, τρεις μέρες έρχεται κάτω και δουλεύει που το Μουδουλάν. Έκαμε μπέρκερς, πόπα μπέρκερς στο Μουδουλάν. Και είπαμε, εντάξει να κάνουμε μπερκεράδικο, αλλά λείπει μας ο σεφ τη παρέα, σιος που αντιλαμβάνεται κουζίνα. Ε, κάποια πράγματα που γίνονται, δηλαδή σε γίνεται κάποιος ελέγχει την κατάσταση, ήρθε και κάτσε στο Μουτουλάν ο Χρήστος. Έναν παιδί που ε, η οι του πάνω, ήταν Αγγλία για δεκα, πόσα χρόνια και έκαναν και όσοι ασχολείται με τον το industry και ήρθε για λίγο στην Κύπρο. Έγινε η γνωριμία μεταξύ των δύο, τελικά επίσαμε τον Τζέμινε Κύπρο, και ξεκινήσαμε μαζί την Doorstep, έτσι λέγεται η εταιρεία, που το concept είναι να αναπτύξουμε food brands δεν θα είναι μόνο delivery. Και ξεκινούμε από το πρώτο food brand που, που τον Δεκέβρι, είναι το Μαρινάτο, που το Δεκέμβρη. Και να κάνει με lunch. Είναι μαριναρισμένων κοτόπουλων, χοιρινών πιφτέκιν και φαλάφελ, που σερβίρονται σε δύο επιλογές, σαλάτα, πίτα. Ο λόγος που είναι τόσο απλό είναι γιατί τώρα μου να παραγγείλει εσύ να σου πούνε σου. Και είχαμε να σπίσουν, που είναι που που το 15 μέρη, και έτσι μπήκαμε και στον τομέα του φαγητού που τώρα είναι και αρκετός που το χρόνο μου εμένα προσωπικά και είναι πολλά interesting, πάρα πολλά interesting τομέας. Πώς το βλέπεις δηλαδή ας πούμε αγαπούντας κάποιος μαρινάτο τι πρέπει να έρθει στον νόμο. Εντάξει, εμείς αναλύσαμε το σε προηγούμενη συναντήση. Είναι μια πολλά healthy επιλογή για lunch και ειλικρινά ο Ράγγελ είναι το feedback που έπια να είναι το καλύτερο <ΣΟ>: Άρα είναι η Κάσπερ να το πούμε στο lunch. Ε, αν τον Φαγελό... πιάσεις με το σλόγκαν. Ίσως, ναι, ίσως, ίσως, το καλύτερο μεσημεριανό. Ε, και τούτο είναι εντάξει ας πούμε σήμερα πάλι πιάσα το ίδιο μήνυμα. Μπορεί να σου σχολιάσουν λίγο εμένα αρέσκει μου λίγο έτσι λίγο άλλος πως αλλά ξεκινούν οι με τον το καλύτερο κοτόπουλο που γίνεται και η απειρία δική μου. Εγώ ελα, λαλό, ρε παιδιά αν και λέει μου ο Χρήστος, δεν έτσι. Το φαΐ πρέπει να είναι και πολλά καλό για να συζηθιέται. Έτσι τώρα αποδείχτηκε. Δηλαδή τώρα που είναι πολλά καλό το φαΐ μας, σε κατάλαβα τη δυναμική του. Είπαμε ότι είναι καλό το φαΐ σας και θα το δοκιμάσω. Ε, αλλά όμως πρέπει να έχουμε ένα consistency. Ε, εντάξει. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει και εσύ ο ίδιος να έχεις δυνατό quality control. Ναι, ναι. πάντα, ας πούμε, since day one, να φεύγει το για να διαχειριστείς χρόνο και να πάει σωστά στον καταναλωτή. Έκαμε στο Θεό τρεις φορές λάθος, η αγορά και ο ανταγωνισμός έγινε δράστιος. Πάρα πολλά απαιτητικών industry, πάρα πολλά. Πλάι έναν γύρο που είναι ότι έρχεσαι να κάνεις με κόσμο. Ας

Όμω όμως πήραμε άλλη, άλλη απόφαση, ένα άλλο δρόμο που είναι πολλά inspiring και ας πούμε προσλάβαμε μέσα σε ένα μήνα πέντε άτομα, τώρα νύουμε ξανά για άλλο δυο άτομα. Είναι το που μου αρέσει και εμένα, ότι είναι industry που σου διά τη δυνατότητα να έχεις ένα μεγάλο team και να το δουλέψουμε και εκεί. Ναι, αλλά είσαι το σπασμένο σε κομμάτι και ένα μπορεί να είναι ευελίκτο. Ένας έχεις όλους κάτω <weiterhin> από μια, σε μια γραμμή. Εντάξει, είναι κάτω από την people first εννοείς. Όχι, εγώ εννοώ υπάρχει η ομάδα του marketing, υπάρχει η ομάδα του consulting, υπάρχει η ομάδα του marinado, υπάρχει η ομάδα του academy, ναι. Ναι, απ, Έχεις απλά, μικρές αλήθεια. ομάδες οι οποίες συνθέτουν ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι η People's First σημερα η οποία έχει τρία τέσσερα brands που κάτω τέτοι και ευχόμαστε να μεγαλώσει έτσι, για να δούμε και λίγες πληροφορίες πόσο είναι το προσωπικό σήμερα. τώρα πρέπει να είμαστε γύρω στους 25. Ε, τα δυο τα κομμάτια, δηλαδή το ΜΙΤΙΑ που λέμε, το Student Life, έχει, είναι 7 άτομα. Η Ακαδημία, 3-4 άτομα που είναι εκπαιδευτέ, Έχουμε και ένα administration support team, άλλου τόσου, Και τώρα με το Μαρινάτο, τούτα δεν μπορούν να πολύ μεγαλώσουν σε προσωπικό. Γι' αυτό που είπα ότι το, το θέμα του φαγητού αρέσκει μου γιατί είναι business που έχει ανάγκη από κόσμο. Και τώρα ας πούμε 5 άτομα ζάμε. Ε, σιγά σιγά να μεγαλώνουμε, είναι και εγκυνήσεις που και γίνονται απλά για να απολύνουμε σαν προσωπικό Απλά πάω πίσω σε John Wes για την απόλυση. Αν μα ναι, πείτε το περιστατικό. Ναι, και τρία περιστατικά. Που έχουν να κάνουν με το να φύγει κάποιος που την ομάδα. Η πρώτη φορά που πρέπει να φύγει κάποιος που την ομάδα, δεν κάνω λάθο, ήρθε να μου η Κοπέλα, ότι να παρετηθώ να πάω να αλλάξω εταιρεία. Μα σου λέω: Αποδέχτηκα το Ιντερντζιόν. Και μετά, επειδή είμαι πολύ transparent, είπα στην ομάδα να κάτσετε να σα ανακοινώσω κάτι. Έτσι, ανοίξω στο άμα μου, κλαμουρίστηκα. Ε, κλάμα πούμε, να μην, μπορώ να μιλήσω γιατί πειράχτηκα ή πες το και εγωισμός πούμε ότι μα γίνεται να φύγει πούμε. αλλά ήμουν συνειδητοποιημένος ότι είμαι πιο καλά να πάει και να μπορεί να πάει έτσι ε, λαλό λοιπόν, ρε γίνεται πόσο συνέστημα να μου φύγει σε κλάμα που δεν μπορώ να μιλήσω και είναι μπορεί να είναι πιο εύκολο να έρθει να σου πει κάποιος να παρατηθεί το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις λάθος προβλέψεις και έναν τμήμα τη δουλειά να μην πάει όπως θέλεις και έναν αγκαστή να πεις το άλλο υπολόγισα τα λάθος, απολογούμε, πρέπει να κλείσουμε το κομμάτι. Εγώ ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που ζήσα εγώ προσωπικά, τον χρειάστηκε να κάνω το πράγμα ευτυχώς μια φορά αν που να πρέπει αφιάτομων, αλλαγές και αλλαγές καθηκόντων πολλές. Αλλά να πρέπει αφιάτομων έγινε μια φορά και ήταν πολλά δύσκολο. Και τώρα γίνηκα και εγώ πολλά πιο αυστηρό με το πριν να προσλαβούμε να είμαστε σίγια της ότι τούτη θέση εργασία που την έχουμε ανάγκη. Δεν μπορεί να παίζει με τέτοια πράγματα. Ή να είσαι δεχτικός ή εύκολο. Στο να προσλάβει απλά γιατί πρέπει να προσλάβει. Ναι. Εντάξει, σίγουρα η ικανότητα να καταλαβαίνει ότι κάποιο είναι ικανό προέρχεται μόνο από εμπειρία. Ναι. Εμπειρικά, δηλαδή πρέπει να περάσει από κάποια στάδια να μπορεί να μετρήσει τον άλλο με βάση ναι. τι ερωτήσει που να ρωτήσει και τι απαντήσει που να λάβει να καταλάβει εάν είναι ικανό ή βασικά θα πω αν είναι ικανό, αν είναι έτοιμο να μπει σε εκείνο το κομμάτι. Ναι. Που, που, το, που του ζητά εσύ, ζητάς εσύ τη θέση. Mm. Ε, Πολλοί κόσμοι ξέρει, μπερδεύει και το και ότι ε, μου κάνει. Εγώ λέω, ε, δεν λέω ποτέ μου καμία, ε, δεν είναι έτοιμο mm -hmm. για το κομμάτι που το χρειάζομαι εγώ. Mm -hmm. Γι' αυτό ναι, ψάχνει συνεχώ. Γι για άλλα, λέμε και ανθρωποκεντρικό, δεν σημαίνει ότι όποιο ήρθε να μείνει για πάντα. Είναι μια σχέση αλληλοεξάρτηση που. Και πρέπει να υπάρχει υγιή ανταγωνισμό. Ε, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ε, Όμω, αν έχει κόσμο που είναι πολύ καλό και η αποτυχία του ότι έφυγε σου είναι γιατί έκανε λάθο προβλέψει business wise, ότι είναι ευκαιρία το τμήμα που το θέλει, επιλεγώνει παραπάνω. Τώρα να μην κάνει και να σου εξήγησα τρει, τέσσερι, πέντε φορές και να προσπαθώ, αλλά να με βελτιώνεσαι, ένα άλλο. Να άλλο με το αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Νάξε, νομίζω με. Εμένα προσωπικά με. Θέλω να βγάλουμε έτσι λίγο διαφορετικό χαρακτήρα σήμερα, νομίζω ότι καταφέραμε τα. Επαδίσαμε ε, και ε, θέλω να μου αφήσει έναν. Τι είναι το μόντυπο, τι είναι το, μότο, το visions, ας πούμε, μέσα από το, την πορεία, δηλαδή σχεδόν μια δεκαετία που ξεκίνησε ω φοιτητή. ασχολήσαμε με φοιτητέ, ασχετά τώρα είσαι παντρεμένος, εσύ και εγώ με την οικογένεια μπλέον. Ποιο ε, είναι το μήνυμα που θέλει να αφήσει, πούμε, είτε αφορά του νέου, είτε αφορά τι επιχειρήσει. Γιατί κάθε μέρα έχει να κάνει με εταιρείε και πρέπει να, να δώσει λύσει σε εταιρείε, mm. δηλαδή ας πούμε μπορεί να έχετε κοντά σου μια εταιρεία 30 χρόνων, ενώ εσύ είσαι μόλι 9 yeah. και να ζητήσει τη συμβουλή σου. Άρα ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να, να φύγει να περάσει και να το, να το κλείσουμε δάμε. Να okay. σου πω έθαν εθ, τόσο συνδεδεμένο με το ανθρώπο νομίζω ήταν πριν που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας πρέπει να αποδεχτούμε ότι η επόμενη εφτωμά θα είναι παντελώ διαφορετική που τούτην που ζούμε τώρα. Οι αλλαγέ δεν θα σταματήσουν να έρχονται και πρέπει να καλλιεργήσουμε να χτίσουμε μια ομάδα και να χτίσουμε και ένα mindset που να είναι έτοιμο ότι σήμερα κάτι θα γίνει που θα πρέπει να αλλάξω γιον που κάνουμε μέχρι χτε. Αν χωρέψουμε όλοι ότι οι αλλαγέ θα έρχονται, να είσαι πολλά πιο έτοιμο να δεχτεί και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο δυνατό. Καλλιεργά το mentality είναι προετοιμασμένο για την αλλαγή σε mode πρόβλεψη. Mm -hmm. ή να βλέπει μπροστά και καταλήγουμε στο κομμάτι που δεν είναι forward thinking. Η α πούμε, μου λέει, γιατί το ονομάζε forward thinking. Είναι θεωρώ ότι είναι το mindset. Ενώ εν ο, mm -hmm. ο τρόπος που σκέφτομαι mm -hmm. και πρέπει να σκέφτεται και πολύ πολλοί κόσμο. Γιατί έχουμε σαν λαός έχουμε έναν, να το πω, κακό, είναι κακό. είναι μάθαμε να προνοούμε. Mm -hmm. Είτε αφορά ασφάλεια, είτε αφορά, αγορές, αφορά ζωή. last minute. Mm -hmm. Λέον, ειν, απαγορεύεται να είσαι last minute. Mm. Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, το πιο πιθανό να αποτύχεις. Yeah. Λοιπόν, να το αφήνουμε εδώ, δηλαδή, χάρηκα πολλά που ήρθες. Yeah, και Να πάμε yeah, δίπλα, έχουμε meeting τώρα, <laughs> <laughs> πέραν <το> podcast. <laughs> so, να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί ο κόσμος να μας ακούει σε Google, Apple, τα podcast, σε Spotify, κάνοντας ένα search, listen, blitz. Να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν, που είναι ο και ο Με σοβαρόν ήχο, να τα mm. και εσείς <laughs> Και όσοι θέλουν να μας ζουν σε Facebook, YouTube και στο website μας που είναι το listenblitz.com και εμείς θα ανανεώσουμε νομίζω σύντομα με έτσι λίγο πιο εκπαιδευτικού χαρακτήρα podcast για πούμε και δίπλα. Εχάρηκα πάρα πολλά που ήρθες Παρομίωση... και νομίζω να τα ξαναπούμε. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλές επιτυχίες και στα δικά σας στα... τα διάφορα <laughs> γιατί είναι πολλά. Για να μας ακούσεις κάνε search listenblitz.com σε Spotify, Apple Cast, Google Cast, Stitcher. Αν θέλεις να μας ακούσεις offline, πάτα download και το ακούς όποτε θες. Για να μας δεις, κάνε search Listen Blitz σε YouTube και Facebook.